Η σημερινή εκδήλωση είναι χωρισμένη σε δύο σκέλη. Στην πραγματοποίηση της σκοπής πίτας σύνοσης μας και προηγήθηκε και η Γενική Συνέλευση που μόλις πριν λίγο ολοκληρώσαμε, όπου τα μέλη μας ενημερώθηκαν για τα τεκτενόμενα στον εργασιακό μας χώρο και εν συνεργεία αποτυπώθηκαν προβληματισμοί των συναδέλφων μας, εκφράζοντας την αγωνία τους για τον οργανισμό που υπηρετούμε, αλλά και για το που οδηγούμαστε μετά τη συνεχιζόμενη υπονόμευση των θεσμών. Οι αδυναμίες στη διακυβέρνηση του τόπου και στην ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας δεν μπορούν να μετατραπούν σε αδυναμίες του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Δηλώνουμε ισχυροί και κανείς δεν μπορεί να μας προσανατολίσει από τον αγώνα μας. Ο αγώνας αυτός, να ξέρετε, δεν είναι συντεχνιακός. Ο αστυνομικός είναι άνθρωπος και η ζωή του δεν αποτιμάται σε χρήμα με λογιστικές αλχημίες χάρη στις ικανοποίησεις των συμφερόντων των ξένων δανειστών. Από το βήμα αυτό, όπως κάνουν όλες οι ενώσεις της χώρας το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενημερώνουμε τόσο τα μέλη μας, τους επίσημους τοπικούς φορείς και τις συνδικαλιστικές τοπικές ενώσεις, τους βουλευτές της περιφερειακής μας ενότητας για την επικείμενη προώθηση και ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων νέων δυσμενών για τους εστόλους διατάξεων στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων. Ενώ οι κυβερνώντες γνωρίζουν ότι το εργασιακό μας στάτους έχει πληγωθεί βάναυσα από τις πολιτικές των μνημονίων που υπαγορεύτηκαν εκβιαστικά από τους δανειστές εταίρους μας τα 7 τελευταία χρόνια, συνεχίζουν την ίδια πολιτική των περικοπών, αδιαφορώντας για τις καταστροφικές τους επιπτώσεις. Σε αυτή την ιστορική στιγμή των κρίσιμων αποφάσεων για όλους, δηλώνουμε ότι η υπομονή μας εξαντλείται. Μετά από 2 χρόνια υπομονής και προσμονής ότι η κυβέρνηση θα συμμορφωνόταν πλήρως με τις αποφάσεις του ΣΤΕ, του Συμβουλίου Επικρατείας για την αποκατάσταση των μισθολογικών μας αδικιών, αλλά και ένα πλέον χρόνο πλήρους αβεβαιότητας και κοροϊδίας εκ μέρους των αρμοδίων υπουργών όσον αφορά την αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων και την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας μας, το συνδικαλιστικό μας κίνημα αναγκάζεται να σηκώσει ψηλά τη σημαία του αγώνα, προκειμένου να αποτρέψει τα νέα δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα και συνάμα να θωρακίσει την ελληνική αστυνομία. Είναι σημαντικό που βρίσκομαι ανάμεσά σας, ανάμεσα σε αστυνομικούς, οι οποίοι επιτελούν λειτουργήμα, συγχρόνως όμως, ως εργαζόμενοι, παρέχουν εργασία και συνεπώς πρέπει να την παρέχουν αυτή την εργασία υπό συνθήκες ασφάλειας και δικαιοσύνης. Θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον όσο αυτή η κυβέρνηση είναι στα πράγματα, καταβάλλεται μία εργώδης προσπάθεια, ούτως ώστε αφενός με να εξασφαλιστεί η προστασία των Ελλήνων πολιτών και αφετέρου να αντιμετωπιστεί η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα όπου αυτές ενυπάρχουν. Η πραγματικότητα είναι σκληρή, συνεπώς τη βιώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουμε λοιπόν να την αντιμετωπίσουμε με υπομονή, σύμπνοια και συνεργασία. Εγώ εκείνο που καταλήγοντας θέλω να τονίσω είναι ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται από πλευράς κυβέρνησης και εγώ ως βουλευτής Αρκαδίας θα προσπαθήσω να σταθώ δίπλα σας στο βαθμό που υπάρχουν δυνατότητες, πρώτον, και δεύτερον, στο βαθμό που τα αιτήματα ανταποκρίνονται και στις συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά συγχρόνως και στις αρχές δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας των μελών της ελληνικής αστυνομίας. Ο πρόεδρος που μίλησε, νομίζω, σε πολύ μεγάλο βαθμό έβαλε τα γεγονότα σε μεγάλο βαθμό με δικαιοσύνη τα απέγγειλε. Το πώς έγιναν τα πράγματα, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα μου επιτρέψετε και ως συνδικαλιστές αλλά και ως πολίτες να αξιολογήσετε, τώρα πια μπορείτε να αξιολογείτε για να μην μπω στην πολιτική συζήτηση, τι συνέβη, τι δεσμεύσεις υπήρξαν, ποιες υλοποιήθηκαν και ποιες όχι. Άρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορείτε να το αξιολογήσετε ως αστυνομικοί και ως πολίτες. Το δεύτερο είναι το παράδειγμα της πολιτικής σε σχέση με την αστυνομία.
Εύχομαι και ελπίζω, επειδή σας βλέπω τώρα και σας κοιτάω όλους στα μάτια, και εγώ με το δικό μου παράδειγμα, αλλά ως και παράταξή μου, μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος, να έχουμε και να δίνουμε την αξία και το ρόλο που υπάρχει στην αστυνομία και στα σώματα ασφαλείας πέρα από την πολιτική. Για μένα αυτό είναι ουσιαστικό για να μην είμαστε σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα που βρισκόμαστε εδώ στην Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας, προκειμένου ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και οι εργαζόμενοι της Ελληνικής Αστυνομίας να ανταλλάξουν ευχές και να πούμε τα χρόνια πολλά. Το χρειάζονται, πιστέψτε με, το χρειάζονται περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Μετά από τόσα χρόνια συνεχούς λιτότητας και κρίσης, οι ανθρώπινοι πόροι αλλά και οι υλικοί πόροι έχουν μειωθεί. Η περιφέρεια Πελοποννήσου σχετικά με τους εξοπλισμούς ή το τι κάνει με το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, σας λέω ότι έχει μπει σε δρόμο. Η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας έχει εκπονήσει τις μελέτες, γιατί είναι διεθνείς διαγωνισμοί για την προμήθεια του εξοπλισμού και τα τροχοφόρα αλλά και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που έχετε ανάγκη. Το επόμενο χρονικό διάστημα αυτοί οι διεθνείς διαγωνισμοί θα βγουν στον αέρα, οπότε η προμήθεια θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εγώ και ο κύριος Παπαδημητρίου, που εκπροσωπούμε το Δήμαρχο της Τρίπολης και το Δημοτικό Συμβούλιο, λογικό θα ήταν να περιοριστούμε σε κάποιες ευχές. Δράτουμε της ευκαιρίας όμως να πούμε και να υπενθυμίσουμε ότι όλοι εσείς είστε το αναγκαίο καλό. Βέβαια είναι γεγονός ότι αυτό δεν το αντιλαμβάνονται όλοι και δεν το αντιλαμβάνονται οι πολιτικές ηγεσίες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει πλέον, αγαπητέ φίλε Γιώργο, εκπροσωπώντας και την κυβέρνηση στην προκειμένη περίπτωση, να γίνει αντιληπτό ότι εάν δεν σπάσουμε αυγά, δεν φτιάχνουμε ομελέτα, όπως λέει και ο λαός μας. Θέλω να προτρέψω το προσωπικό, το αστυνομικό προσωπικό του νομού Αρκαδίας, να συνεχίσει να εργάζεται όπως το έκανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που συνεπηρετήσαμε, με τον ίδιο ζήλο και την ίδια εργατικότητα, στηρίζοντας τον νέο αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Καμπύλη, και υποφελία της τοπικής κοινωνίας πάνω απ' όλα. Στον πρόεδρο του Σωματείου της Ένωσης Αστυνομικών Αρκαδίας να ευχηθώ καλούς συνδικαλιστικούς αγώνες και στους τοπικούς φορείς και αρχές να δώσω τη διαβεβαίωση ότι ο αστυνομικός θα είναι δίπλα στον πολίτη όπως ήταν και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε εσάς, στις οικογένειές σας, σε ό,τι αφορά τα υπηρεσιακά θέματα, από τις πρώτες συναντήσεις που έχουμε εδώ με τον Πρόεδρο και τις πρώτες ενδείξεις που έχω, εκτιμώ ότι θα πάνε όλα καλά. Θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Και επίσης, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στους αγώνες σας και στο έργο σας. Σε μια περίοδο που όλοι μιλάμε για την ανάπτυξη, όλοι μιλάμε για την ανάγκη του πρωτογενής τομέα, δεν μπορεί να συζητάμε για περιστολή κάποιων αστυνομικών τμήματων, δεν πρέπει να μιλάμε για ευχές, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο αστυνομικός έχει κατακτήσει με αγώνες διαχρονικούς να είναι δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στον πολίτη, απαιτεί εκδημοκρατισμό σύμφωνα με τον κώδικα του δημοσιοπαλλητικού που ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, για να μπορέσει να είναι σύμμαχος με την κοινωνία, αλληλέγγυος με την κοινωνία, απαιτείται η πολιτεία να κάνει κάτι. Και αυτό το κάτι θα πρέπει να έχει κυρίαρχο τον αστυνομικό, που κάθε μέρα χύνει αίμα και δυστυχώς δεν περνάει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η προβολή των αστυνομικών θυμάτων. Γι' αυτό λοιπόν απαιτείται οι πολιτικοί να το λάβουν υπόψη τους και να μην κάνουν μόνο ευχές. Με την ευκαιρία αυτή της πρόσκλησης σας στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας για το νέο έτος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας επισημάνω πως είμαστε συνοδοιπόροι σε ένα νομοθετημένο εγχείρημα εκπροσώπησης των μελών μας με σκοπό την επίλυση των εργασιακών προβλημάτων που αφορούν τα μέλη μας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχηθώ για ένα υγιές έτος. Ευχή όλων μας είναι
η εκτέλεση της υπηρεσίας σας και οι επιχειρήσεις οι οποίες θα διεξάγεται αυτό το έτος να διεξαχθούν ομαλά, ούτως ώστε τόσο οι οικογένειές σας, όσο οι συνάδελφοί σας και το σύνολο των συμπολιτών μας να μπορούμε να σας χαιρόμαστε υγιείς. Θέλω να μεταφέρω από όλους τους πυροσβέστες της περιφέρειας Πελοποννήσου τις θερμότερες ευχές μας για υγεία, ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Καλό κουράγιο στο δύσκολο και επίπονο έργο που έχετε και θέλω να σας πω ότι στους δίκαιους αγώνες θα τους δώσουμε μαζί με δύναμη και αποφασιστικότητα. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Μεταφέρω και εγώ τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Αλεξάνδρου, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο και δεν είναι δυνατόν να είναι μαζί μας, για τη διαβεβαίωση ότι η εκκλησία μας είναι πάντοτε κοντά στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο επιτελεί ένα πάρα πολύ μεγάλο και επικίνδυνο κοινωνικό έργο και όσο οι εποχές μας εξελίσσονται και δυσκολεύουν, τόσο το έργο αυτό γίνεται ακόμη περισσότερο δύσκολο και τόσο η βοήθεια και η παρουσία του Θεού στη ζωή και σε ολόκληρο το σώμα της ελληνικής αστυνομίας είναι περισσότερο αναγκαία και απαραίτητη.